Φίλε Παναγιώτη, να σου πω ότι δεν έχουμε ούτε γάμου στα χωριά γύρω από τη Λάρκο φέτο και εμεί, σαν επαγγελματίε και μικροέμποροι, αυταπασχολούμενοι, το νιώθουμε πάρα πολύ έντονα στο πετσί μα. Και στην προηγούμενη συνάντηση, την οποία είχαμε κάνει πάλι εδώ στα Μεβιθέρα το χειμώνα, θυμάσαι, είχα πει και όλοι όσοι παρευρίσκεσταν ότι αν δεν ανάψει τζιμινιέρα, θα σβήσουν τα δικά μα τα φώτα. Τα δικά μα τα φώτα λοιπόν στα μαγαζιά άρχισαν φέτο, από τώρα που ήρθαν τα πρώτα τα τε, του τεκμαρτού φορολόγηση να σβήνουν σιγά σιγά για να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη δραστηριότητα. Ε, από εκεί και πέρα, το μήνα Ιούνιο και τι πρώτε μέρε του Ιουλίου, έχουμε κυβερνητικά ψέματα για να ακρίβει, καρτέλ τη ενέργεια να ξεσαλώνουν, παρόλο το ότι έχει φυσήξει αυτέ τι ημέρε τους λογιστές, τους τρέχει η κυβέρνηση να μαζέψει έσοδα με πλατφόρμες που μία δουλεύουν, μία δεν δουλεύουν. Μας βάλανε, πήραμε ταμιακές μηχανές, πήραμε πώς. Όλα αυτά τα έχουμε πληρώσει εμείς και κανένα βάουτσερ δεν μας έχει αποζημιώσει. Παρ' όλα αυτά ήρθαν και τα πρώτα ραβασάκια της τεκμαρτής φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους κλπ. Τα οποία προκαλούν κεφαλικά και δεν ξέρουμε από πού αυτά μπορούν να πληρωθούν. Μιλάμε ότι τουλάχιστον το διπλάσιο πλέον στον κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Βρίσκεται για να πληρώσει. Έχουμε και έναν εντωμεταξύ μεγάλο τραπεζίτη που κυβέρνησε κάποτε, του Στουρνάρα, ο οποίο αποκάλυψε, γιατί δεν του ξέφυγε, την αλήθεια είπε, ότι δεν μα θέλει, δεν μα θέλουν να μείνουμε στον τόπο μα. Μα είπε κιόλα, μα έδωσε τη λύση. Αν δεν γουστάρουμε να πληρώσουμε και δεν μα αρέσει, μπορούμε να μεταναστεύσουμε. Μα έδωσε τη λύση. Ε... Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί το καράβι μα το πήραν από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Θέλαμε να πάμε στου φοράδε να δουλέψουμε, σερβιτόρι τουλάχιστον, να δουλέψουμε στον τόπο μα. Αλλά ακούσαμε και κάτι άλλο από στόμα Υπουργού Ναυτιλία: Ότι οι λουόμενοι τη περιοχή έδιωξαν τον εφοπλιστή και το καράβι του από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Εγώ, όταν τα άκουσα αυτό, παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε ελπίδα. Αφού μπορούμε να διώξουμε εφοπλιστέ, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Τρία άτομα πήγανε για μπάνιο και διώξαν τον εφοπλιστή. Εμεί που είμαστε εκατοντάδε εδώ, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλο. Οι φωτιέ μένονται και δεν προκαλούν σε κανέναν πια εντύπωση, γιατί θεωρούνται κάτι φυσιολογικό. Και εδώ αν θα καίγεται. Εμεί εδώ συνεχίσουμε να μιλάμε. Πάμε να σβήσουμε τη φωτιά. Στα νησιά μα βλέπουμε χορεύανε στα πανηγύρια και από πάνω και γόντουσαν. Τόσο η ανυπαρξία υπάρχει. Ο καφέ είναι στο 24%. Εξαήμερη ανεξέλεκτη εργασία. Αλλά εσεί εδώ είστε στον δρόμο. Αυτοί αποφασίσανε να είστε στο δρόμο. Για αυτούς είναι άλλη μια μέρα στο γραφείο. Για μας όλους όμως είναι όλες οι μέρες στο δρόμο. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας σε όλους τους αγώνες τους οποίους έχουμε χαράξει από κοινού μέχρι τελική δικαίωση. Καλή συνέχεια.